Πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε αυτό το νέο εκπληκτικό βιβλίο της Τένιας Μακρύ, «Τα σημάδια μένουν». Έχετε περιθώριο μιας εβδομάδας να το πάρετε, να το διαβάσετε, γιατί θα σας εξετάσουμε την άλλη Παρασκευή. Πλάκα κάνω, έτσι το έχετε καταλάβει, ότι δεν θα σας εξετάσει κανείς. Αν δεν έχετε προλάβει να το πάρετε, θα το βρείτε εκεί, θα σας το υπογράψει η Τένια Μακρύ. Θα πείτε και δύο κουβέντες μαζί της, αλλά πρέπει να είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά για να την υποδεχθούμε όπως της αξίζει, γιατί για άλλη μια φορά τιμά τον τόπο της και την πρώτη παρουσίαση του νέου της βιβλίου, που δυστυχώς είναι κάθε μέρα επίκαιρο, κάθε μέρα λες, ρε παιδί μου, δεν θα περάσει μια μέρα ήρεμη. Όχι, δεν περνάει δυστυχώς. Θα είναι εκεί για να πούμε πράγματα που θα μπορούσαν να το περιορίσουν το φαινόμενο, μακάρι να το εξαλείψουν. Αγαπημένη μας Τένια. Καλησπέρα, Σωτήρη μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είπα ότι είσαι μία κούκλα. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα έχεις τον καλό λόγο να πεις. Η αφορμή για να μιλήσουμε σήμερα, γιατί θα τα πούμε μεσοβδόμαδα για το βιβλίο σου, είναι μία ανάρτηση. Μία ανάρτηση που εμένα τουλάχιστον με συγκλώνησε. Η ανάρτηση της Άννας Κορακάκη, που λέει τι πέρασε, τι εφιαλτικά πράγματα πέρασε από έναν αιμονικό που έκαψε, να εξηγήσουμε γιατί συνοδεύει με αυτές τις φωτογραφίες, έκαψε το αυτοκίνητο του συντρόφου της. Αυτό 5 μέρες πριν φύγει για το Τόκιο. Το ότι πήρα, λέει, έκτες θέση στο Τόκιο ήταν από μόνο το άθλος. Και θυμηθείτε τι σας είπα, γράφει στην ανάρτηση, ότι το ότι δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί με τους αθλητές, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε, εννοεί σήμερα, τι μπορεί να έχει προηγηθεί, με ποια ψυχολογία μιλά για μια διαρκή κόπωση που έχει, για το πώς το σώμα της αντέδρασε σε όλα αυτά κλπ. Λοιπόν, μη σας κουράσουμε με το να τη διαβάσουμε όλη αυτή την ανάρτηση, είναι πάρα πολύ εξομολογητική και συγκινητική. Διαβάστε την όταν βρείτε τον χρόνο. Σας λέμε το περίγραμμα αυτής της ανάρτησης. Λοιπόν, επειδή τα δημόσια πρόσωπα είναι αυτά που είναι πιο ευάλωτα στην δημόσια κριτική, έχουμε άποψη όλοι για τη ζωή των άλλων. Ξέρουμε με ποιον ή με ποια κοιμούνται, ξέρουμε τι κάνουν στην προσωπική του ζωή, υιοθετούμε με ευκολία τα πιο απίθανα, τα πιο ακραία που ακούμε για αυτά. Υπάρχει ένας πολύ εύκολος κανιβαλισμός για τα δημόσια πρόσωπα. Δηλαδή τα ίδια πρόσωπα που μπορεί να λατρεύουμε, που μπορεί να πάμε να αποθεώσουμε κάπου, σε μια μουσική σκηνή, λέω, γιατί έβλεπα τώρα αυτό το γλυκό κορίτσι, την Έλενα Παπαρίζου, στο τρέιλερ. Δεν το λέω για την Έλενα, γιατί ευτυχώς είναι από τους ευνοημένους που νομίζω έχει καταγραφεί ως πολύ γλυκό πλάσμα στις ζωές όλων μας. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που περιγράφω. Γιατί μας συμβαίνει αυτό? Σωτήρη, μας συμβαίνει αυτό και πρέπει να σου πω ότι μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα κοινότυπο, αλλά πρέπει να σου πω ότι συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα σε μια επικαιρότητα, και οι άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν να παρακολουθούν τη ζωή αυτών των ανθρώπων με έναν πάρα πολύ ασφυκτικό τρόπο, εκείνο το οποίο θέλουν είναι να πάρουν λάμψη μέσα από αυτούς τους ανθρώπους. Βεβαίως δεν είναι άτομα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντάσσονται μέσα στην ευρύτερη έννοια της ισορροπίας της προσωπικότητος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα δικά τους τα προβλήματα, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μέσα από τη ζωή άλλων ανθρώπων να αποκτήσουν τη δική τους ταυτότητα. Αυτό μπορεί να τους φέρει και σε πάρα πολύ ακραίες συμπεριφορές, ιδιαιτέρως όταν ο άνθρωπος τον οποίο παρακολουθούν δεν τους δίνει το χώρο που εκείνοι θέλουν για να πάρουν αυτή τη λάμψη, τη δανεική λάμψη, που όταν λοιπόν αυτή τη λάμψη δεν την πάρουν, γίνονται πάρα πολύ σκληροί, γίνονται πάρα πολύ επικίνδυνοι, τους βρίσκεις παντού, μπορεί να τρυπώσουν στο σπίτι σου και να μην το πάρεις είδηση, και πάρα πολλές φορές γίνονται και πάρα πολύ επικίνδυνοι για την σωματική σου ισορροπία. Πρέπει να σου πω ότι ξέρουν πολύ καλά να σε τρομάζουν, γιατί όταν είσαι σε μια ήσυχη κατάσταση στη ζωή σου, μπορεί να τους βρεις μέσα στο σπίτι σου και δεν ξέρεις πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν τρυπώχτη. Μπορεί να τους βρεις την ώρα που περπατάς. Μπορεί να τους βρεις εκεί που κάθεσαι και πίνεις τον καφέ σου και να είναι δίπλα και να σε παρακολουθούν με ένα βλέμμα καρφωμένο επάνω σου, που
ακόμη και την καλύτερη διάθεση να έχεις να τους κοιτάξεις και εσύ, είναι τόσο πολύ απειλητική η παρουσία της και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται στη ζωή σου, που ειλικρινά σου διαλύουν την ηρεμία, την πορεία εσύ να έχεις για τον εαυτό σου, σε σημείο που μπορεί να χάσεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Γενιά μου, λοιπόν, σου έχει συμβεί. Βέβαια. Και σε μένα με όλα αυτά τα άγρια χαρακτηριστικά που περιγράφεις, τα ακραία. Κοίταξε, θα σου πω το ακραίο για μένα ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός μου σκότωσε το σκυλί μου και μου το πέταξε μπροστά στην πόρτα. Δηλαδή, εφόσον μου το έκλεψε επανειλημμένος και μου το μάζευε η γειτονιά και μου έλεγε ότι το σκυλί σας είναι εδώ, το σκυλί σας είναι εκεί, πήγαινε και το μάζευα το σκυλί μου. Την τελευταία φορά λοιπόν που συνέβη δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, άνοιγε την πόρτα του κήπου να φύγει το σκυλί. Το έπαιρνε. Ναι, ακριβώς. Άνοιγε την πόρτα, έπαιρνε το σκυλί, το πήγαινε στο σπίτι, το έλουζε, το έπλυνε, το περιποιούτο, γιατί το σκυλί ήταν μια προέκταση του δικού μου εαυτού. Οπότε λοιπόν περιποιείται το σκυλί κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά, επειδή εγώ πιθανότητα δεν έδινα τη σημασία που έπρεπε να δώσω και την όλη την άρνηση τη δική μου, την πλήρωνε το σκυλί μου. Εγκατέλειπε το σκυλί οπουδήποτε, όμως πάντα μέσα στη γειτονιά, ούτως ώστε να παίρνω μηνύματα ότι κοίταξε, εδώ είμαι, και από τη στιγμή που κάνω κακό στο σκυλί σου, μπορώ να κάνω και σε σένα. Έτσι λοιπόν την τελευταία φορά. Πρέπει να σου πω ότι απευθύνθηκα στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου. Ξέρανε ότι έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ψυχικά διαταραγμένος. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν κάνανε και τίποτα. Μου ζητούσαν πάρα πολλές φορές συγγνώμη, αλλά και πάλι αυτό δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Διότι ο άνθρωπος αυτός τρύπωνε μέσα στη ζωή μου κατά διαφόρους τρόπους. Και βεβαίως στο φινάλε όλες αυτές τις ιστορίες ήταν, επειδή το σκυλί μου ήταν η προέκταση του δικού μου εαυτού, σύμφωνα με το δικό του μυαλό αυτού του ανθρώπου, το θανάτωσε και μου το έβαλε νεκρό μπροστά στην πόρτα του σπιτιού μου. Πολύ, πολύ, Σωτήρη μου, πρέπει να σου πω ότι μετά που μιλήσαμε για να έχουμε την κουβέντα αυτή σήμερα, το έφερα αυτό στο μυαλό μου. Το είχα κυριολεκτικά αποθήσει. Ταράχθηκες πολύ πάλι. Ναι, και το είχα κυριολεκτικά αποθήσει. Δηλαδή, λες, μα λογικό είναι, ποιος θέλει να το κρατάει στα μπροστά της μνήμης του αυτό. Αυτό το βάζει στα πολύ βαθιά. Αυτή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Τώρα, ως κοινωνία, γιατί η κοινωνία έχει μια κανιβαλική συμπεριφορά χωρίς να είναι στόκερ, χωρίς να είναι μονικός κάποιος. Νιώθουμε οικειότητα με τα δημόσια πρόσωπα. Δηλαδή, αυτός ο τύπος μπορεί να φανταζόταν ότι η Άννα Κορακάκη το ανήκει, ότι είναι ο δεσμός του. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Κοίταξε, η φαντασίωση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, Σωτήρη μου, είναι μέσα στα άδεια της ψυχής τους, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να εισχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το τι ιστορίες φτιάχνουν με τη φαντασία τους και πώς μας φαντάζονται ως ένα μέρος της ζωής τους. Εκείνο το οποίο ξέρουν και νιώθουν είναι ότι εμείς τους ανήκουμε. Και εάν δεν τους ανήκουμε, άρα έχουν κάθε δικαίωμα να είναι παρόντες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας και με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να μισήσουν ο δικός μου old stalker τα είχε βάλει με το σκυλί μου. Από ό,τι διάβασε την κυρία Κορακάκη, τα έβαλε με το σύντροφό της και το αυτοκίνητό του. Άρα δηλαδή οποιονδήποτε πιστεύουν ότι μπορεί να είναι εμπόδιο στο να προσεγγίσουν εμάς, αλλά και κυρίως να μας δημιουργήσουν αυτόν τον τρόμο, γιατί μέσα από τον τρόμο που είναι ο δικός τους θυμός για αυτό το οποίο δεν είναι, πιστεύουν ότι μπορεί να μας έλξουν, να μας έχουν κοντά τους και να μας κάνουν δικά τους υποχείρια. Είναι διαταραγμένες προσωπικότητες οι άνθρωποι αυτοί, είναι πάρα πολλές φορές πάρα πολύ επικίνδυνοι και ακόμη και το γεγονός που μπορεί να μην σε βλάψουν προσωπικά, να σε έχουν βλάψει τόσο πολύ ψυχικά, όπως καταλαβαίνεις η ζημιά γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, τα σημάδια μένουν. Τα σημάδια μένουν ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, το είδαμε στην κυρία Κορακάκη, το πώς έμεινε στη δική τους ψυχή τα σημάδια αυτής της περιπέτειας και η ίδια δεν μπορούσε να αποδώσει, μια επανειλημμένως τιμημένη αθλήτρια, δεν μπορούσε να αποδώσει στους αγώνες αυτούς στους οποίους είχε συμμετάσχει, διότι η ψυχική της κατάσταση ήταν σε σβαράλια. Τα σημάδια λοιπόν μένουν όταν αυτή η συναισθηματική βία, γιατί αυτό συμβαίνει και με τους stalkers, Σωτήρη μου, είναι μια
πολύ έντονη μορφή συναισθηματικής βίας. Αυτή λοιπόν η συναισθηματική βία, την οποία πραγματεύεται το βιβλίο μου Σωτήρη, συμβαίνει μέσα στα ζευγάρια αφενός και αφετέρου. Αυτή η συναισθηματική βία επεκτείνεται και στα παιδιά, και τελικά τα παιδιά αυτά γίνονται οι κακοποιητικές προσωπικότητες που παίρνουν τη σκυτάλη και διαιωνίζουν την κακοποίηση στη δική τους οικογένεια. Ρε Σιτένια, είναι απίστευτο το πώς επικοινωνούμε. Εγώ έχω ανοίξει τυχαία στη σελίδα 171 που βάζει το ερώτημα: μπορεί ο κακοποιητικός σύζυγος να κακοποιεί τα παιδιά του? Και εσύ αναφέρεσαι στο θέμα αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Προφανώς δεν είναι λογοτεχνία, προφανώς δεν είναι μυθιστόρημα. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα σπαρμένη παντού γύρω μας. Στις καλύτερες και τις χειρότερες οικογένειες, και το καλύτερες με το παρέτης μετρητής, έχει μια μεγάλη δόση ηρωνίας στο καλύτερες. Και το καλύτερες όχι με την έννοια που έδιναν παλιά τα κοινωνικά στερεότυπα, ότι καλό σπίτι είναι το πλούσιο σπίτι που είναι καλογιαλισμένο, και μέσα μπορεί να γίνονται βέβαια τα χειρότερα. Το βιβλίο αυτό το παρουσιάζουμε την άλλη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα ακριβώς από σήμερα, στις 7 το απόγευμα, στο Ξενία του Βόλου. Θα είναι η πηγή η ΔΕΒΕΤΖΗ, γιατί και εκείνη θα μιλήσει, φαντάζομαι, η Ολυμπιονίκης, για την βία κάθε είδους στον αθλητισμό. Την έχει, δεν την έχει βιώσει εκείνη. Δυστυχώς είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες. Εδώ βεβαίως η Κορακάκη δεν μιλά για μια βία προπονητών, παραγόντων, αλλά ενός αιμονικού ανθρώπου. Δεν είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις στην Ελλάδα. Δεν τις έχουμε μάθει τουλάχιστον όλες. Σε περιμένουμε με ανοιχτή αγκαλιά και θα τα πούμε μεσοβδόμαδα μόνο για το βιβλίο σου. Ακριβώς. Γεια σου, αγαπημένη μας. Έτσι, όλους τους φίλους μας έχουμε μια πάρα πολύ ωραία, κουβέντα. Η κουβέντα μας θα είναι διαδραστική, δηλαδή θα μιλήσουμε για αυτές τις εμπειρίες που όλοι μας λίγο ως πολύ έχουμε βιώσει μέσα στην οικογένειά μας, είτε ως παιδιά ή εμείς οι ίδιοι μέσα στις σχέσεις μας. Οπότε λοιπόν εγώ περιμένω όλους τους φίλους μου και τους αγαπημένους συμπολίτες μου να έρθουν κοντά μου, να με αγκαλιάσουν όπως το κάνουν πάντα, και εσύ Σωτήρη μου να είσαι κοντά μου όπως είσαι όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το 11ο, η 11η φορά είναι που θα είσαι μαζί μου σε αυτό το βιβλίο, γιατί είναι το 11ο. Οπότε λοιπόν, με το καλό την συνάντησή μας στο Βόλο και πιθανότητα μια μικρή κουβέντα και την άλλη εβδομάδα εν ώψη αυτής της παρουσίασης. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα για αυτό το βιβλίο και αμέσως μετά το Βόλο, την 3η 7 του μηνός, δηλαδή Παρασκευή 3 είναι ο Βόλος, 3η 7 του μηνός, να μας περιμένετε, την Τένια δηλαδή. Εμείς είμαστε οι δορυφόροι. Στα Τρίκαλα, στο Μουσείο Τσιτσάνη, επίσης θα ανοίξει μια άλλη αγκαλιά για να μιλήσουμε για ένα θέμα που πονάει, αλλά που πρέπει να βρούμε τη θεραπεία. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπημένη μας Τένια. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα, Σωτήρη μου, στους συμπολίτες μας και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μας παρακολουθούν. Σ' αγαπούν, σ' αγκαλιάζουν, γιατί τους ενημερώνεις και τους ενημερώνεις με ένα τέτοιο τρόπο που πάντα λες την αλήθεια, με έναν τρόπο που δεν μας πονάει, αλλά είναι πάντα αληθινή. Πολλά, πολλά φιλιά, σ' αγαπούμε. Και τα δικά.